Φακράβο! Όταν ήρθε το τσουνάμι, ο κεντρικός άξονας της γης έκανε ένα κρατ. Και κάνω ένα, πώς είναι αυτό που το λόξιγα. Ναι. Και παρεκκλίναμε 8 χιλιοστά της πορείας μας. Κόκκινος. 12. Κύριε Πετρουλάκη. Δεν με λένε Πετρουλάκη, κόκκινο με λένε. Κύριε Κόκκινο, εγώ συνήθισα με τον Νίκο εδώ, δεν ήμασταν. Είχα δεσμούς φιλίας. Δεσμούς φιλίας και. Είχα πολλά, πολλά. Θα πέσω πίσω, δεν γίνεται. Δεν νομίζω. Εγώ είχα φέρει τον καπιτάνιο. Ο καπιτάνιο είχε λεφτά, σου λέει αυτό ο Φαλακρός. Είχε λεφτά πάρα πολλά. Πάρα πολλά λεφτά και θα βάζει, αλλά. Τότε παίζαμε. Ποιο νοείται, κύριε. Αυτό το γελίο υποκείμενο που κοροϊδεύει μέσα στο όνομα. Ποιο γελίο, παρακαλώ, αυτό το σοβαρού δημοσιογράφο. Του βρίσκαμε να βάζει μέλια στα κεφάλια του αυτό ο ελεηνό τύπο. Ναι. Αυτό που θα βάλει και τι αρκέρε τώρα και θα βγει στην αρκέρα. Θα τι βάλει γιατί ο Ιβάν τον έκανε ρόμπα. Τον έκανε ρόμπα, Ιβάν. Και θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό θα πάει β' εθνική. Ναι. Πάει βιντεο γιατί εγώ έχω τη στοιχεία και σύμφωνα με τον νόμο του δικαίου άσε να λέει αυτός εδώ ο Ζαν Πρεμιέ, ο Βίκτρος ο Μητρόπουλος, ο οποίος ξέρεις όταν ήταν ελεύθερος αυτός έδινε εγκόμενες δεξιά και αριστερά. Κύριε Τσαρούχα, μισό λεπτό. Ήταν εγκόμενος μεγάλος, ναι. Κύριε Τσαρούχα. Εμείς είχαμε τυχεία όμως. Συγγνώμη κύριε Τσαρούχα, έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Γρόλιο, να ακούσουμε λίγο κάτι θέλει να πει. Τώρα Τσαρούχας τι θέλει να μας πει, συνυφασμένος χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ Άγγελε, εκτιμώ το έργο σου, αλλά και σε κατροβροφό σου, αλλά εγώ πάει καπτυχιακό εσύ έπινες ρατσίνες με τον Τζόρνταν όταν εγώ έκανα... Ποιος είναι? Ποιος? Αμισός, ο κύριος Γράντας είναι στη γραμμή. Εγώ έκανα συνεργασία με τον άλλο Τσαρούχα. Και αν πει ότι ο Τσαρούχας είναι βλάξ. Γιατί να παρεξηγηθήκαμε ο κανονικός Τσαρούχας. Παρεξηγήθηκαμε ο Κώστας ο Τσαρούχας. Κατάλαβε. Με μπλέξανε σε μια ιστορία η ηλίθιοι να πούμε. Καθυστερημένοι. Μπλέχτηκα τόσα χρόνια με τον Άρη με λαμόγια και καθυστερημένους. Εγώ είχα πει μια φορά ότι ο Τσαρούχας είναι βλάξ. Και με πήρε ο Κώστας ο Τσαρούχας. Δεν είπε βλάκα. Με βλάκα εσένα δεν είπα. Είπα τον άδερφό σου. Αγκουάρι με αναγκάστηκα με τα λύπης μου να ζητήσω από τον Κόρκα συγγνώμη. Λέω γιατί δεν μάγε. Έγινε τον Άγγελο, θα που στη δικαιώθηκε να πούμε. Το μωρό, τότε ήταν μωρό. Με τον Κάνη. Ναι, όχι. Το πάει στο γιατρό. Ναι. Είχε πειρατό και τα λοιπά. Βγαίνει ο γιατρός γιατί του λέει το χρόνιο. Ελάτε κύριε Γουράλια λέει, το παιδί σας πάσχει, έχει λέει, όχι πάσχει, το παιδί σας έχει καβασάκι. Λέω γιατρή 3 χρονών. Τι καβασάκι να έχει αγουάρι μου, όχι λέει να αρρώσει το καβασάκι. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Υπάρχει άλλο το καβασάκι. Υπάρχει μια έτσι, περιοχή καβασάκι. Περνάει, δεν είναι τίποτα. Το λέει το χρόνια έχει το παιδί σα καβασάκι, 3 χρονών. Μα τόσο μαλάκα είναι ο γιατρό. Πότε πρόλαβε και τι καβασάκι. Τι λέει. Έχει καβασάκι. Τι καβασάκι του λέει. Για μήκη και αμπάσχα. 3 χρονών παιδιά. Μην πήρε καμιά χόντα. Σιγά μου είναι και Φεράρι ρε του. Πες ότι εγώ είμαι ο ραπ. Και έρχομαι και εσύ ο κόκκινος, θέλω να μου κάνεις φωνή κόκκινο. Και έρχομαι και σε λέω, δώσε μου κόκκινο, ας πούμε, ένα εικοσάρικο. Τι θα πω, δεν πληρώθηκα. Δεν πληρώθηκα. Δεν πουλάς καλά τον εαυτό σου. Κόκκινε. Έλα. Κοσμόβολο! Θυμμένη από το μουστάκια είναι αυτή. Όχι ρε παιδιά. Τους έχουν θυμμένους! Έχει 2.000 ανδρώνες έξω εδώ, τα οποία να μου θέλαν να φύγουν έξω γιατί μια πόρτα που το ένα το χάσαμε τέλος πάντων. Μήπως θέλουν να το εκτοπίσουν, να ο κόκκινος τώρα για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για το εγώ για να δείξω. Θα σου πάρω κάτι, θέλω βραμόσκυλο! Θα σε δώσω 2 μπάτσες! Ο ανδρώνης από πάνω βλέπει από τον άλλο όροφο. Γρηγόρη, σε βλέπει, λέω, μη στεναχωριέσαι. Σε βλέπει. Θα πληρωθείς για αυτό το μήνα. Γι' αυτό το κάνω. Ε, γι' αυτό το κάνω. Έλεγες γιατί το κάνεις. Γιατί είσαι φιλόζος. Τι να σου πω ρε εξωγήινε που πήγε αυτό το σκύλο ρε παιδιά. Δεν ξέρει, ξέρω εγώ. Ξέρω τι θα με πεις. Για το 04. Παιδιά παπαριά ο κόκκινος. Χάνκοκ, Black Angus. Πάτε στο παλί να πάτε. Θα με δίνεις ένα κοτόπουλο τη μέρα. Λέει όχι. Δεν ξέρει τι θα μείνω. Και βλάκας. Έλα από εδώ που δεν κουστάρει. Δεν το σηκώνει. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη φίλε μου, ζητώ ταπεινά, συγγνώμη, έκανα λάθος!
Κάνω εκπομπή με ηλίθιο. Αν το πάρει, αυτό το μισεί τους ηλίθιες. Και δείτε τις ομάδες σας. Θα μιλάμε μόνο για τακτική. Πρόσεξε, πρόσεξε, κάνω Γεωργίου τώρα, πρόσεξε. Αφήστε τους ηλίθιες, ό,τι σφυρίζουν, σφυρίζουν. Το πρόβλημα μας είναι το ποδόσφαιρο. Πάνω λοιπόν στην τακτική, θα καναλωθούμε και θα μιλήσουμε σχετικά με το πώς παίζει μια ομάδα. Θα παιδευτεί ο Χατζη Νικολάου και θα γυρίσει ακόμη μάθο. Το 4-4-2, το 4-2-3-1. Δηλαδή να επικαλυστούμε την κουλτούρα του Αλέφαντου, ο οποίος για μένα είναι καταπληκτικός μπαλαδόφατσα, πολύ μεγάλη. Έχει εκτίμηση. Τον Αλέφαντο τον έχει, ναι. Και τους ηγετητές να τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Τους ηγετητές να τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Πολλά χρέη, κρατάς μυθικό. Έγινε πέθυμο. Πού, σου είπα εγώ τι πράγμα. Έφυγα από τον πόλη. Αν φοράς παντελόνια, πες πέθυμο. Πέθανε τρεις Ρώσοι. Τρεις Ρώσοι την πέσαν και είσαι εδώ, λέω. Ναι, και τι. Βλέπεις αυτό το κουμπί. Τι είναι το κουμπί. Με πυροβόλησε. Έπαθα έγκαυμα. Εγώ έπαθα. Γιατί έπαθα. Έπιασα το κουμπί. Πυροβόλησα κι εγώ. Με τι ρε, με τον ανακόντα σου. Όπως με το ρόπαλο φύγαν οι άλλοι, φύγαν και οι Ρώσοι. Και τα λεφτά τάσσε στον κόσμο. Με το ρόπαλο ισχύει. Τώρα. Εγώ Γρηγόρης Κόκκινος. Ο Μακεδόνας. Ο Χριστιανός. Ο Βόρειο-Ιρλανδίτης. Γρηγόρης, δεν θα πάω στο Καζαντζόβριο σήμερα. Εγώ Μακεδόνας. Πώς τον βγάζεις κάτω. Ο Μεγαλέξανδρος. Όλοι. Λάκα. Ούλιξε τον κόκκινο. Δώσ' μου τα τυχεία σου. Δώσ' μου τα τυχεία σου. Δώσ' μου τα τυχεία σου. Πήρα αναπνοές βαθιές. Έριξα τους παλμούς μου. Τον καρακιώσει. Με βρίζει. Με την κοφαντή. Τι έχεις ρε του λέω. Άμα πεις τον κόκκινο τι έχεις. Ξέρεις ποια είναι η απάντηση. Το έχω. Σε φτιάχνει αυτό. Βεβαίως. Το πες λέω στον παπά που κάνεις εξομολόγηση. Όχι. Κακός λέω διότι μπορεί να πας στην κόλαση. Λέω. Θα σε βάλει να τρως τρεις μήνες φασολάκια λέω. Πώς το λέω και μπάμιες. Πού να αντέξεις λέω τρεις μήνες κόρες κρέας γουρούνι του λέω. Είσαι βλάκας. Για τις πιάτσες. Καλά μέρες για φούσκα. Σε λησοψηφίες τον οποίο θα έχουμε εδώ. Κάποια μέρα θα έρθω να βρω το φίλο μου τον Νταμπούρη. Τον Δημήτρη. Ο οποίος είναι φίλος αγνός. Από τα παλιά τα χρόνια. Και θα έρθει να πανηγυρίσει, όπως φαντάζεται, την άνοδο του Άρη μας στη γάμα, από τη Γάμα Εθνική στη Β'. Μας φωνάζαν κάποτε, Φαλακρέ, εκεί, στη Β' Εθνική. Θα γίνει η ευχή τους πραγματικότητα.